στη γέφυρα της οδού Παπαδιαμάντη, όπου χθες το βράδυ με τη Νέα Νεροποντή είχαμε υπερχείληση του χυμάρου Κραυσίδωνα, εξκαπτικά μηχανήματα προσπαθούσαν κατόπιν εορτής να καθαρίσουν την Κίτη και να τη διαπλατείνουν. Στο σημείο περίοικοι που είδαν ξανά τα σπίτια τους να πλημμυρίζουν, παρακολουθούσαν τις εργασίες. Βρισκόμαστε στη γέφυρα του ΟΣΕ στην οδό Παπαδιαμάντη. Ένας εξκαφέας προσπαθεί από το πρωί να καθαρίσει την Κίτη του χυμάρου από τους τεράστιους όγκους των φερτών υλών και των βράχων που παρέσυραν χθες το βράδυ τα ορμητικά νερά. Εδώ η περιοχή ξαναπλημμύρισε για δεύτερη φορά. Όπως μας είπαν οι περίοικοι, μόλις καθάρισαν τα σπίτια τους από τις λάσπες και την καταστροφή της προηγούμενης θεομηνίας, ήρθε το χθεσινοβραδινό κακό για να τους δώσει το τηλεοπτικό χτύπημα. Ξαναπλημμυρίσαμε πάλι, ό,τι και να κάναμε, ό,τι μπορέσαμε να θωρακίσουμε, αλλά ξαναγίνανε. Δηλαδή, δεν ξέρω, ήταν απίστευτο πάλι αυτό που έγινε. Δεύτερη φορά. Το ξαναζούμε. Πόσο νερό δηλαδή μπήκε στο σπίτι σας? Τι ύψος Εμένα είναι υπερυψωμένο, είχε μπει 50 πόντους. Την προηγούμενη φορά ένα μέτρο. Αυτό. Γιατί θωρακιστήκαμε καλύτερα. Αυτό, δε. Και τα βλέπετε και οι ίδιοι. Δεν ξέρω τι μπορεί να σωθεί πάλι. Μόλις πήγαμε να... Προχτές ξυλασπώναμε ακόμη. Εμείς εδώ. Ανάλογη εικόνα και στη γέφυρα της οδού Αγίου Δημητρίου πάνω από τον Άναυρο, όπου τα ορμητικά νερά του χυμάρου προκάλεσαν βιβλική καταστροφή σε σπίτια και επιχειρήσεις. Βρισκόμαστε στην οδό Αγίου Δημητρίου. Βλέπετε εδώ την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από χθες το βράδυ όταν έσπασε ο χύμαρος Άναυρος. Τα πάντα πλημμύρισαν όταν τα νερά υπερχείλησαν από τη γέφυρα που υπάρχει σε αυτό το σημείο και κατέστρεψαν τα σπίτια που βρίσκονται στους παρόχθιους δρόμους. Η γέφυρα είναι ακόμη αποκλεισμένη από την οδική πρόσβαση. Μηχανήματα προσπαθούν να καθαρίσουν τον δρόμο, ενώ οι περίοικοι προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους. Εμείς πλημμυρίσαμε από κάποιο, λέει, παραπόταμο που εδώ δεν μπορούσε να έσπασε, δεν μπορούσε να τραβήξει το ποτάμι τα νερά και πλημμυρίσαν όλα τα υπόγεια. Εδώ η πολυκατοικία έχει 3 μέτρα νερό, λέει, μέσα. Εμείς πλημμυρίσαμε όχι πάρα πολύ, αλλά ήμουν παντού λάσπη και εντάξει, τα νερά τα σπρώξαμε κάπου. Κάτι προσπαθήσαμε. Τώρα θα δούμε. Έχετε ξαναδεί κάτι τέτοιο? Όχι, όχι. Εγώ είμαι από 12 χρονών εδώ πέρα, αυτό έλεγα τώρα. Και δεν είχαμε ποτέ πλημμυρίσει. Ποτέ, ποτέ, πραγματικά. Δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει. Υπόγεια σπιτιών και πολυκατοικιών πλημμύρισαν από τα νερά της χθεσινοβραδινής θεομηνίας. Χθες το βράδυ η απόλυτη καταστροφή, έτσι. Τι ακριβώς έγινε εδώ στην περιοχή? Δυστυχώς, κατά τις 9 ώρα ήταν υπερβολική βροχή, όχι εντάξει, σε σημείο ακαταστασίας, έτσι. Βουλώσαν τα φρεάτε, βουλώσαν τα ρέματα, βουλώσαν τα παντόνα. Πόσο ώρα δηλαδή είχε εδώ πέρα η περιοχή? Γύρω στο 4ωρο. Ένα 4ωρο περίπου συνεχόμενη. Συνεχόμενη κατάπαυση βροχή και με κεραυνός μας. Σε τι ύψος έφτασε το νερό? 40 πόντους. Φαντάζομαι εδώ υπόγεια και αυτά, είσοδοι, όλα έτσι πλημμύρισαν. Ναι, εννοείται, ναι. Ήταν τα αυτοκίνητα, φρακάραν όλα από τα μπάζα από το δρόμο και μπήκαν μέσα κατευθείαν.